Καλησπέρα. Πάμε με το μάθημα αυτό να δούμε τους τρισδιάστατους μετασχηματισμούς. Οδηγεί σε καταπληκτικά οπτικά αποτελέσματα. Είναι αρκετά δύσκολο γιατί απαιτεί κάποιες γνώσεις τρισδιάστατης γεωμετρίας. Παρ' όλα αυτά όμως θα το πάρουμε βήμα-βήμα και θα φτάσουμε σε συγκεκριμένες εφαρμογές που σίγουρα τις έχεις πετύχει στις περιηγήσεις στο δίκτυο, οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον οπτικό αποτέλεσμα. Οπότε, να δούμε ότι οι τριδιάστατε μετασχηματισμοί λοιπόν καταρχά δουλεύουν με δύο τρόπου. Ο πρώτο τρόπο είναι ότι θα πατήσουμε τέτοιο μετασχηματισμό σε ένα μόνο στοιχείο. Και ο δεύτερο τρόπο είναι ότι θα πατήσουμε ένα μετασχηματισμό σε πολλά στοιχεία τα οποία περιέχονται σε ένα στοιχείο container. Πάμε να δούμε λίγο τον πρώτο τρόπο. Ο πρώτο τρόπο είναι ότι θα εφαρμόσουμε τον μετασχηματισμό σε ένα μόνο στοιχείο. Πηγαίνουμε και χρησιμοποιούμε το ίδιο property που είδαμε και για τους διδιάστατους μετασχηματισμούς, δηλαδή το property transform, όμως η πρώτη τιμή που δίνουμε είναι η συνάρτηση perspective, με όρισμα ένα μήκος, το οποίο καθορίζει την απόσταση του παρατηρητή από το κέντρο του στοιχείου, ακολουθούμενη από έναν ή περισσότερους τριδιάστατους μετασχηματισμούς. Ας ρίξουμε μια ματιά στον κώδικα στο παράδειγμα αυτό, για να γίνει κατανοητό. Το μόνο το οποίο με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να, καταλα... να καταλάβεις λίγο τι είναι η προοπτική, τι είναι δηλαδή αυτό το perspective και πώς ενεργοποιείς το μετασχηματισμό, γιατί στα επόμενα βίντεο θα πιάσουμε τους μετασχηματισμούς έναν-έναν και θα τους καταλάβουμε καλά. Οπότε, αυτή εδώ η αρχική σελίδα την οποία βλέπεις, αυτό εδώ είναι ο κωδικάς της, έχει ένα container, ένα αντιβάκι το οποίο είναι container, το οποίο είναι αυτό το άσπρο πλαίσιο που έχει και το box α ας πούμε, και το οποίο καθορίζει, θα λέγαμε, τη σκηνή. Εντάξει, αγνόησε το, είναι σαν να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και τώρα πάνω σε αυτό υπάρχει αυτό εδώ πέρα το κουτάκι το οποίο έχει περιστραφεί κατά το χ άξονα όπως θα δούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο, κατά 40 μοίρες. Τώρα, το αρχικό κουτάκι το άσπρο έχει ένα μέγεθος το οποίο είναι 500x500 -500 πίξελ ενώ το εσωτερικό κουτάκι έχει ένα μέγεθος το οποίο είναι 400x400 -400 πίξελ. Θέλω να οραματιστείς δηλαδή ότι η αρχική του κατάσταση είναι ότι είναι λίγο πιο μικρό το εσωτερικό κουτί από το εξωτερικό. Εντάξει. Και τώρα αυτό το οποίο κάνουμε λοιπόν είναι το εξή. Πηγαίνουμε και του λέμε perspective 500 pixel. Οραματίσου σε παρακαλώ πολύ ότι εσύ είσαι ο παρατηρητή αυτή τη στιγμή και πήγαινε και βάλει τη μούρη σου με το συμπάθειο σε απόσταση από την οθόνη που να είναι 500 πίξελ εντάξει, και από το κέντρο του κουτιού. Εντάξει. Οπότε πήγαινε και δες ποιο είναι το κέντρο του κουτιού αρχικώς, σκέψτε το λίγο ότι το άσπρο κουτί και το εσωτερικό κουτί που έχω φτιάξει θα είχαν το ίδιο κέντρο θεωρητικά, οπότε βάλει το δαχτυλό σου εκεί στο κέντρο του κουτιού και αμέσως μετά μέτρησε χοντρικά, ας πούμε, πόσα είναι τα 500 πίξελ. Οπότε, είναι σαν η κάμερα, ο παρατηρητής, να έχει βάλει το μάτι του 500 πίξελ μακριά από την οθόνη. Και αμέσως μετά, αφού έχουμε τοποθετήσει τον παρατηρητή στο σημείο αυτό, έπειτα εφαρμόζεται ο τρισδιάστατος μετασχηματισμός που είναι το Rotate H, και αυτό το Rotate H έχει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Σκέψου τώρα το εξή ότι σαν παρατηρητής. Ανάλογα με το που τοποθετηθεί, θα είχε και διαφορετική οπτική γωνία πάνω στο αντικείμενο το οποίο υπόκειται στον τριδιάστατο μετασχηματισμό. Αυτά λοιπόν, άρα τι θέλω να ξέρεις μέχρι τώρα, ότι για να ενεργοποιήσω τριδιάστατο μετασχηματισμό σε ένα στοιχείο, γράφω transform και αμέσως μετά το perspective ακολουθούμενο από τα pixel, το οποίο καθορίζει τη θέση του παρατηρητή και αμέσως μετά πηγαίνω και πατάω έναν τριδιάστατο μετασχηματισμό από τους πολλούς που υπάρχουν και θα μελετήσουμε αναλυτικά στα επόμενα βίντεο. Εντάξει, μόνο αυτό θέλω να ξέρεις. Αμέσως μετά πάμε στο να δούμε και πώς εφαρμόζουμε τριδιάστατο μετασχηματισμό στα στοιχεία ενός container τώρα, όπου αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε το proper, το οποίο λέγεται perspective και πηγαίνουμε και καθορίζουμε πάλι την απόσταση του παρατηρητή σε σχέση με τον κοντέινερ αυτή τη φορά. Πάλι βέβαια μιλάμε για το κέντρο του κοντέινερ. Σε αυτό εδώ το παράδειγμα λοιπόν έχουμε έναν κοντέινερ, αμέσως μετά υπάρχουν τέσσερα αντικείμενα τοποθετημένα μέσα στο κοντέινερ και αυτό το οποίο έχει οριστεί είναι perspective 500 pixel. Ο κοντέινερ τώρα είναι το άσπρο πλαίσιο, το κέντρο του είναι εδώ, οπότε η μούρη μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται 500 pixels μακριά από το, από το άσπρο πλαίσιο, από το κέντρο του άσπρο πλαισίου, έτσι. Και στη συνέχεια αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι στα τέσσερα αντικείμενα τα οποία περιέχονται σε αυτόν έχει εφαρμοστεί σε καθένα από αυτά ένας μετασχηματισμός. Το rotate key το οποίο είναι 40 degrees. Οπότε έπειτα έχει εφαρμοστεί μετασχηματισμό στο καθένα από αυτά. Η διαφορά αυτού των δύο τώρα όπως καταλαβαίνει, γιατί με μεγάλη προσοχή βλέπουμε και όλες ότι τα αντικείμενα δηλαδή αυτά τα τέσσερα κουτάκια, έχουν διαφορετικό οπτικό αποτέλεσμα το ένα σε σχέση με το άλλο. Και αυτό είναι λογικό. Όταν πηγαίνουμε και βλέπουμε αντικείμενα σε ένα τριδιάστατο χώρο και το ένα βρίσκεται πιο πάνω, το άλλο βρίσκεται πιο κάτω και αρχίζουμε και τα κουνάμε, τελικά η αντιμετώπιση που θα έχει το μάτι μας σε αυτά θα είναι ότι θα φαίνονται διαφορετικά. Αυτά λοιπόν, για την ώρα μάθαμε πώς να ενεργοποιούμε το τριδιάστατο, τον τριδιάστατο μετασχηματισμό είτε σε ένα στοιχείο είτε σε πολλά στοιχεία και τώρα πάμε να πιάσουμε αναλυτικά όλους τους τρισδιάστατους μετασχηματισμούς, ε, τους οποίους μπορούμε να ορίσουμε.